Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, καλό μήνα σε όλους. Μπαίνουμε σε γιορτινό mood, έτσι. Καλό μήνα σε όλους. Καλές γιορτές πλέον λέμε σιγά σιγά να έχουμε. Και καλές γιορτές θα έχουμε αν δεν έχουμε ατυχήματα στους δρόμους. Η εκπομπή Safety Car λοιπόν θα είναι μαζί σας μέχρι τις 11, να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα αυτοκινήτου αλλά και οδικής ασφάλειας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό. Να πάμε λίγο στο θέμα οδικής ασφάλειας, και είναι από εκείνες τις φορές που πραγματικά νιώθουμε έτσι μεγάλη χαρά που έχουμε έναν από τους πλέον ειδικούς σε θέματα οδικής ασφάλειας, και χαρά μας έτσι που είμαστε συνάδελφοί του. Βέβαια θέλουμε να, όσο μπορούμε, έτσι, να λεγόμαστε συνάδελφοί του, στον φίλο τον Στέργιο τον Μανώλη. Στέργιο, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Να, σας ακούω πρωί-πρωί, ξεκινήσατε το ενημερωτικό μαραθώνιο και όταν ακούω οδική ασφάλεια, ξέρεις, η καρδιά μου κάνει ένα κρακ. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ειδικά με αυτά που έγιναν, ειδικά με αυτό το συμβάν που έγινε τις τελευταίες, πριν από 10 μέρες μάλλον, έτσι, στην Κυπαρισία, εκεί με τους 15χρονους μαθητές. Βλέπεις, Στέλιο, να διορθώνεται κάτι στον ορίζοντα ή θα έχουμε αυτά εδώ συνέχεια? Δυστυχώς 40 χρόνια ασχολούμαι με το χώρο και 40 χρόνια λέμε τα ίδια για να μασάμε τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, εάν κάποια κυβέρνηση αποφασίσει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων. Τα στατιστικά δείχνουν εδώ και δεκαετίες ότι η κυριότερη αιτία θανάτου των νέων, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, για νέους μέχρι και 28-30 ετών, είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ποτέ δεν ακούσαμε να εξαγγέλλεται κάποιο σοβαρό πρόγραμμα ενημέρωσης των νέων για την οδική ασφάλεια. Και βέβαια οι περισσότεροι ρίχνουμε τις ευθύνες στο σύστημα, στο σχολικό σύστημα, να μπει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Τι να κάνει ο δάσκαλος, τι να κάνει ο καθηγητής, όταν εμείς οι ίδιοι οι γονείς φροντίζουμε να είμαστε οι χείριστοι εκπαιδευτές των παιδιών μας για την κυκλοφοριακή αγωγή. Εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να μάθουμε στα παιδιά μας οδική ασφάλεια. Διότι ο καλύτερος παιδαγωγός στην οδική ασφάλεια είναι οι ίδιοι οι γονείς, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες. Και δυστυχώς εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε τα παιδιά μας να από μικρά να ρουφάνε στα σφουγγάρια την κακή οδική συμπεριφορά των γονιών. Να πούμε ένα παράδειγμα. Εννοείται. Βάζουμε τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο. Πόσοι από τους γονείς φοράνε ζώνη ασφαλείας? Το παιδάκι πρέπει από μικρό να μάθει την κίνηση που κάνει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, κλακ, η ζώνη ασφαλείας. Το παιδί μέχρι 14-15 χρονών δεν πρέπει να κάθεται ποτέ στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού. Έρευνες εδώ και χρόνια δείχνουν ότι όταν βάλουμε ένα παιδάκι στο μπροστινό κάθισμα και του φορέσουμε ζώνη ασφαλείας, εάν το παιδί είναι μικρό, είναι δηλαδή μικρόσωμο, κάτω από 1,5 μέτρο και να μην είναι 30-35 κιλά, θα συμβεί το φαινόμενο του υποβρυχίου, δηλαδή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα, σε κάποια αναπάντεχη σύγκρουση, το σωματάκι του θα γλιστρήσει κάτω από τη ζώνη ασφαλείας και θα σφινωθεί στο ταμπλό, στα πόδια του συνοδηγού. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Εμείς οι γονείς λοιπόν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και συμπεριφερόμαστε αντικοινωνικά, βρίζουμε, το χέρι μας είναι στην κόρνα ανά πάσα ώρα και στιγμή για να διαμαρτυρηθούμε για οποιοδήποτε λάθος έκανε κάποιος οδηγός. Αυτό τα παιδιά το ρουφάνε. Θα φροντίσουμε ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, ο γονιός, όταν έχουμε το παιδάκι μας στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο και περπατάμε, να μην περάσουμε από την διάβαση των πεζών με το Γρηγόρη αναμένο, αλλά να περάσουμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Το παιδάκι λοιπόν το αποτυπώνει αυτό το πράγμα. Και μετά βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι φταίει ο δάσκαλος, φταίει ο καθηγητής,
που δεν υπάρχει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Τι να κάνει ο δάσκαλος όταν εμείς οι ίδιοι, οι γονείς, η οικογένεια φροντίζει το παιδί να παίρνει την χείριστη διαπαιδαγώγηση για την οδική ασφάλεια. Και φυσικά λέμε να μπει το μάθημα, αλλά το μάθημα θα πρέπει να έρθει από το δημοτικό. Το μάθημα το κάνουμε πρώτα εμείς οι γονείς, όταν ακόμη αρχίζουμε και μεταφέρουμε το παιδί μας στο ειδικό παιδικό κάθισμα μέσα στο αυτοκίνητο. Από εκεί το παιδί αρχίζει και μαθαίνει. Το παιδί δεν μπορεί να μάθει από το δάσκαλο όταν από το γονιό, από την οικογένεια έχει μάθει στραβά. Δεν μπορεί. Αυτό εννοείται, αλλά θέλω να σου πω ότι γιατί μιλήσαμε για την οποιαδήποτε κυβέρνηση που πρέπει να έρθει επιτέλους και να βάλει έστω με κάποιους ειδικούς αυτό το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής οδικής ασφάλειας. Να κάνουν δηλαδή οι γονείς το πρώτο βήμα, έτσι, και μετά όμως να ενσωματωθεί και αυτό. Ξέρετε τι με έχει προβληματίσει πολύ σε αυτό το τραγικό τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Πελοπόννησο και χάθηκαν 3-15χρονα παιδιά. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι και τα 3 παιδάκια ήταν χωρίς ζώνη ασφαλείας, που σημαίνει ότι δεν είχαν τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή από το σχολείο, από την οικογένεια, δεν έχει σημασία, τα παιδιά χάθηκαν. Και βέβαια κανένας δεν ασχολήθηκε με το γεγονός εάν το αυτοκίνητο αυτό που ξέφυγε από την πορεία του για λόγους άγνωστος ήταν αξιόμαχο αυτοκίνητο, ήταν ασφαλές αυτοκίνητο. Είχε περάσει κταίο, είχε σωστή ανάρτηση, είχε σωστή φρένα, τα ελαστικά του ήταν σε κατάσταση να προσφέρουν ασφάλεια στα παιδιά. Δεν άκουσα κάτι για αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα που πρέπει να δούμε. Και έπειτα εδώ και 40 χρόνια σε όλη την Ελλάδα έχω κάνει εκατοντάδες διαλέξεις για τροχαία ατυχήματα. Αυτό που έχω ακούσει επανειλημμένες φορές από την περιφέρεια και με πιάνει σοκ, πανικοβάλλομαι, είναι το γεγονός ότι στις κλειστές κοινωνίες έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα θεωρούν μαγιά το παιδί να μάθει να οδηγεί το οικογενειακό αυτοκίνητο ή το τρακτέρ από την ηλικία των 8, των 10 και των 12 ετών. Αυτό το παιδάκι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα πάρει και το αυτοκίνητο και θα βγει στον δρόμο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και όμως συμβαίνει. Και είναι ένας άγραφος νόμος. Τα παιδιά στην περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια, από πολύ μικρά εξοικειώνονται με το τρακτέρ και με το αυτοκίνητο της οικογένειας. Χωρίς όμως να γνωρίζουν τους κυκλοφοριακούς κανόνες. Χωρίς κάποιος να τους έχει πει ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε όταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο. Τι μπορεί να πει, Στέργιο, ένας γονιός στον γιο του κυρίως, γιατί συνήθως αγόρια αγόρια ακούμε, ώστε να το αποτρέψει να πάρει αυτό που λέμε να κλέψει τα κλειδιά, να κάνει αυτή την κίνηση, να πάρει κρυφά το αυτοκίνητο. Πώς μπορεί να το μεταφέρει. Να θυμίσουμε στα παιδιά μας ότι το αυτοκίνητο ζυγίζει από 1000 κιλά και πάνω. Είναι ένας όγκος μετάλλου που αν δεν ξέρουμε να το χειριστούμε σωστά και αν δεν γνωρίζουμε τους κυκλοφοριακούς κανόνες, μπορεί να προκαλέσουμε μεγάλη δυστυχία. Οι περισσότεροι γονείς προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι να οδηγούν. Κατά τη γνώμη μας σωστά. Το παιδί πρέπει να μάθει τα πρώτα πράγματα πρώτα από το δάσκαλο οδήγησης. Αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό εκπαιδεύτηκε. Ο δάσκαλος θα μάθει στο παιδί τα σωστά πράγματα. Μετά, αν έχουμε εμείς να προσθέσουμε κάτι, να τα προσθέσουμε. Αλλά εμείς την περισσότερη τι κάνουμε σαν γονείς. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, σωστά ή λάθος. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας κάποια πράγματα και όταν το παιδάκι πάει να δώσει εξετάσεις σαν υποψήφιος οδηγός, προσπαθεί να ξεχάσει αυτά που του μάθε ο γονιός και να ακούσει αυτά που του λέει ο δάσκαλος, που πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, πιστέψτε με. Με κίνδυνο να μπερδευτεί, έτσι. Υπάρχει μια σύγχυση. Υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό του παιδιού. Ναι. Υπάρχει μια σύγχυση. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Και το κακό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να μάθουμε τον χειρισμό του αυτοκινήτου στα παιδιά. Δηλαδή να μπει, να βάλει μπροστά και να φύγει. Η οδήγηση είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πράγμα. Είναι πολύ σύνθετη η οδήγηση. Όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε, χρησιμοποιούμε τα πόδια μας, τα χέρια μας, τη μέση. Λειτουργούν όλες οι αισθήσεις. Το μυαλό λειτουργεί. Η όσφρηση, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, λειτουργεί. Διότι από την όσφρηση θα καταλάβουμε αν κάτι δεν πάει καλά στο αυτοκίνητο. Η ακοή, η όραση, τα πάντα λειτουργούν.
Και βέβαια το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε όταν θα βάλουμε το παιδί μας στο αυτοκίνητο, όχι πριν του μάθει ο δάσκαλος κάποια πράγματα, είναι με το που θα μπει στο αυτοκίνητο και θα φορέσει τη ζώνη ασφαλείας, τότε να ρυθμίσει σωστά το έβρανο και την πλάτη του καθίσματος και το τιμόνι. Μόνο όταν φέρει σε σωστή θέση το έδρανο και την πλάτη του καθίσματος και το τιμόνι, μόνο τότε το παιδί μπορεί να ρυθμίσει, και ο κάθε οδηγός βέβαια, σωστά τους καθρέφτες, τον εσωτερικό και τους εξωτερικούς καθρέφτες, για να έχει περιμετρική ορατότητα. Και βέβαια η ρύθμιση του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, κυρίως το έδρανο, ώστε το πόδι να μπορεί να κάνει μία πλήρη κίνηση και να φτάσουν τα πεντάλ μέχρι το πάτωμα. Να μην τσιμπάμε με τις μύτες των ποδιών τα πεντάλ. Διότι σε περίπτωση που χρειαστεί να φρενάρουμε σε κατάσταση πανικού, γιατί πετάχτηκε ένα ζώο στον δρόμο, γιατί πετάχτηκε ένα παιδάκι, γιατί βγήκε απρόσεκτα μία μητέρα με ένα καρότσι με ένα παιδί, εμείς σαν οδηγοί πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που ξέρουμε. Τότε λοιπόν στο φρενάρισμα πανικού θα πρέπει το πόδι να φτάνει μέχρι τέρμα κάτω για να το κινητοποιήσουμε το αυτοκίνητο. Και βέβαια αν δεν φτάνει το πετάλ μέχρι τέρμα, τότε δημιουργούμε και πρόβλημα στο συμπλέκτη και υπάρχει μια σειρά προβλημάτων. Μιλάμε για λεπτομέρειες, οι οποίες όμως κάνουν τη διαφορά. Οι περισσότεροι γονείς λοιπόν φροντίζουμε, θεωρούμε μαγιά εντός εισαγωγικών, να μάθουμε το παιδί μας να οδηγεί από μικρό, με ό,τι γνώσεις έχουμε εμείς, που θεωρούμαστε πάντα expert στην οδήγηση. Ναι, το και βέβαια τα αποτελέσματα των τροχαίων ατυχημάτων κάθε χρόνο δείχνουν πόσο επιπόλαιοι είμαστε. Βεβαίως η δρόμη δεν είναι σωστή. Και τι κάνουμε γι' αυτό, αφού γνωρίζουμε ότι η δρόμη δεν είναι σωστή. Τώρα τα κρύα πρωινά του χειμώνα γνωρίζουμε ότι τα ελαστικά σε κάθε αυτοκίνητο είναι κούτσουρα. Είναι κούτσουρα, δεν είναι κρύα δηλαδή. Στο πρώτο φρενάρισμα δεν θα υπακούσουν τα ελαστικά. Πρέπει τα ελαστικά μας, το αυτοκίνητό μας, να διαγράψει τα πρώτα 8, 10, 12, 15 χιλιόμετρα για να ζηταθούν τα ελαστικά. Ξεκινάμε λοιπόν το πρωί πλακωμένοι και στο πρώτο φρενάρισμα πριν τα ελαστικά πάρουν μια θερμοκρασία που να μπορούν να έχουν τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν, το αυτοκίνητο δεν υπακούει. Μα βεβαίως δεν υπακούει, αφού το χειμώνα τα ελαστικά είναι πολύ κρύα. Λεπτομέρεια. Και όμως έχει σημασία. Αυτή την εποχή που μιλάμε, ο Δεκέμβριος που μπήκε, είναι ο μήνας που έχουμε στατιστικά τις περισσότερες μετακινήσεις. Μετακινήσεις πολλές, γιατί ο Δεκέμβρης έχει πολλές γιορτές, και βέβαια η κορύφωση είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τι έχουμε κάνει για να είναι το αυτοκίνητό μας αξιόμαχο? 2 στα 10 αυτοκίνητα δεν έχουν σωστά φώτα. Έχουν αρρύθμιστα φώτα ή κάποια από τις λάμπες δεν λειτουργεί. Δεν το βλέπουν αυτό οι οδηγοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιο φως τυφλώνει τον μπροστά. Δεν πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Λέμε δεν βαριέσαι. Το ένα με το άλλο μας φέρουν πολύ κοντά στο τροχαίο ατύχημα. Είδαμε, είχαμε βροχές αυτή την εβδομάδα που τελειώνει. Πόσα αυτοκίνητα είχαν εξεραμένους οι ολοκαθαριστήρες από το καλοκαίρι. Εξεραμένος ο ολοκαθαριστήρας σημαίνει ότι δεν καθαρίζει σωστά τις γυάλινες επιφάνειες του αυτοκινήτου, άρα μειωμένη ορατότητα. Άρα κάτι μπορεί να συμβεί. Και δεν θα το δούμε εγκαίρως. Και όταν λέμε δεν θα το δούμε εγκαίρως, στατιστικά, πρακτικά, οι επιστήμονες λένε ότι έχουμε στο πολύ στη διάθεσή μας ένα δευτερόλεπτο να αντιδράσουμε. Ένα δευτερόλεπτο όμως, αν πηγαίνουμε με 40 και 50 και 60 χιλιόμετρα, σημαίνει 8, 10, 12, 15 μέτρα απόσταση. Αν λοιπόν εμείς στο ένα δευτερόλεπτο που έχουμε αντίδραση, που πολλές φορές είναι και 2 δευτερόλεπτα, πηγαίνουμε με αυτή την ταχύτητα, σημαίνει ότι αν δούμε το εμπόδιο μπροστά μας στα 8, 10, 15 μέτρα, θα περάσουμε από πάνω του. Αυτά όμως δεν τα σκεφτόμαστε όταν πιάνουμε το τιμόνι στα χέρια μας. Θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά και το ατύχημα είναι μακριά από εμάς. Είναι στους άλλους. Όλοι οι άλλοι φταίνε, εμείς ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν αυτή την στρέβλωση που υπάρχει σήμερα στην οδική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σωστά ενημερωμένοι, αποτέλεσμα να παίρνουν τα παιδιά τα αυτοκίνητα των γονιών τις περισσότερες φορές κρυφά και να δημιουργούνται αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Οπότε, Στέργιο, η λογική σειρά, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, είναι ξεκινώντας το παιδί από πολύ μικρή ηλικία, από μωρό ακόμα στο καθισματάκι του αυτοκινήτου, να είμαστε σωστοί εμείς όσον αφορά τον τρόπο κυρίως
με τον οποίο κινούμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, και όσο σιγά σιγά μαθαίνει το παιδί και κυκλοφορούμε και στους δρόμους, να του δείχνουμε σιγά σιγά τα σήματα και όλα αυτά, μέχρι τουλάχιστον την ηλικία, ακόμα εγώ που είναι για δίπλωμα, έτσι. Τα σήματα είναι πολύ νωρίς να τα μάθουμε στα μικρά παιδιά, διότι ακόμα και να τους μάθουμε τα σήματα βρίσκονται σε ένα τόσο σε τέτοιο ύψος στο δρόμο, που το παιδάκι πρέπει να σηκώσει πολύ ψηλά το κεφάλι του. Από ποια ηλικία λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε να δείχνουμε στο παιδί κάποια σήματα σιγά σιγά και να του τα βασικά. Το παιδί μαθαίνει ακόμα ότι είναι βρέφος. Δεν μπορούμε να λέμε στο παιδί μας ότι είναι επικίνδυνο να οδηγούμε και να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όταν ο μπαμπάς είναι μαζί με την οικογένεια μέσα στο αυτοκίνητο, έχει πίσω τα παιδιά και πιάνει το τηλέφωνο και μιλάει. Το παιδάκι αυτό μαθαίνει. Και έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν οδηγούμε και μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, είναι πιο επικίνδυνο από ότι όταν έχουμε κάνει χρήση αλκοόλ στο τιμόνι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Πολλά πανεπιστήμια έχουν κάνει πολύ μεγάλες έρευνες, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι γιατί δεν πρέπει να μιλάμε απλά στο κινητό τηλέφωνο. Μας απορροφάει το τηλέφωνο, μας αυξάνει το χρόνο αντίδρασης, είμαστε πολύ κοντά στο τροχαίο ατύχημα. Αν λοιπόν εμείς σαν γονείς μιλάμε σε τηλέφωνο και έχουμε τα παιδιά μας μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μπορεί το παιδί αυτό να ξεμάθει. Έτσι θα μάθει. Αν βλέπει το γονιό να μην χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας, έτσι θα μάθει. Έτσι, αυτό θα κάνει και όταν μπει στο δικό του αυτοκίνητο. Εμείς λοιπόν οι γονείς είμαστε οι καλύτεροι παιδαγωγοί. Όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και έχουμε παιδιά, πρέπει να είμαστε άψογοι από κάθε μεριά. Δεν μας φταίνει άλλοι. Εμείς φταίμε σαν γονείς. Εγώ τα δικά μου τα παιδιά, εγώ είμαι 40 χρόνια στο αυτοκίνητο. Τα δικά μου τα παιδιά φρόντισα ποτέ να μην τα βάλω να οδηγήσουν νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Ποτέ δεν είπα τίποτα στα παιδιά μου τι θα κάνουν όταν θα πρέπει να πιάσουν τιμόνι στα χέρια τους. Πήγαν στο δάσκαλο, μάθανε αυτά που έπρεπε να μάθουν, δώσανε εξετάσεις και αφού πήραν το δίπλωμά τους, μετά τους έπιασε και τους είπα: ελάτε τώρα να σας εξηγήσω 5 πράγματα. Να σε εξηγήσω γιατί το αυτοκίνητο με τα ABS τα φρένα δεν είναι πανάκια το ABS. Το ABS δεν έχει μπει στο αυτοκίνητο για να μειώνει 50% την απόσταση φρεναρίσματος. Αυτό που λάθος έχει περάσει στον πολύ τον κόσμο, το ABS είναι για να προλάβει ένα ξαφνικό φρενάρισμα την ώρα που θα κάνουμε ελιγμό με το αυτοκίνητό μας, με το τιμόνι. Εξήγησα ότι τα 1200, 1300 και 1500 κιλά βάρους ενός αυτοκίνητου, η μόνη επαφή που έχουν με τον δρόμο είναι τα 4 ελαστικά, άρα είναι πολύ σημαντικό τα ελαστικά μας να είναι σε τέλεια κατάσταση. Θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί. Στα 3,5-4 χρόνια ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα κάνει το αυτοκίνητο, πρέπει να αντικαταστούν τα ελαστικά. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Δεν μπορεί να έχω ελαστικά λιωμένα επάνω στο αυτοκίνητο και να μιλάω για οδική ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπω οδηγούς αυτή την εποχή που οδηγούν και τα γυάλινες επιφάνειες μέσα από το αυτοκίνητο είναι θαμπωμένες. Πρέπει να τους μάθει κάποιος ότι για να ξεθαμπώνουν οι γυάλινες επιφάνειες όλο το χειμώνα, επειδή υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, δημιουργείται αυτό, βάζουμε το air condition στο ζεστό. Όχι το air condition στο κρύο που βάζουμε το καλοκαίρι. Θέρμανση λοιπόν και air condition τραβά όλη την υγρασία. Και ειδικά τις μέρες που βρέχει, χιονίζει. Βλέπουμε πολλούς έχουν ένα πανί και καθαρίζουν το τζάμι. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να οδηγούμε και να καθαρίζουμε τις γυάλινες επιφάνειες. Το air condition είναι ιδανικός μηχανισμός για να τραβά την υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκίνητου. Δεν μπορούμε να οδηγούμε και να έχουμε την πλάτη του καθίσματος σε ύπτια θέση πίσω. Τα χέρια πρέπει να δημιουργούν, όταν τα έχουμε στο τιμόνι, μια αγωνία 120 μοίρες. Τότε μπορούμε να ασκήσουμε μεγάλη μυϊκή δύναμη στο τιμόνι σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι ξαφνικό ή σκάσει ένα λάστιχο ή πέσουμε σε μια λακκούβα. Να ελέγξουμε το αυτοκίνητο. Είναι απλά πράγματα αυτά. Θα μου πεις ποιος μας τα μαθαίνει. Δόξα τω Θεώ σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν εκπομπές σαν τις δικές σας που ενημερώνουν τον κόσμο. Αλλά προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τα στραβά πράγματα που μάθαμε εμείς. Δεν γίνεται. Και με την ίδια μας συμπεριφορά μαθαίνουμε στα παιδιά μας πώς να μην είναι σωστοί οδηγοί. Χώρια που πολλοί οδηγούν και καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς προβλέπεται από τον κώδικα, αλλά πόσοι το εφαρμόζουν. Και να ήταν μόνο το τσιγάρο. Είναι λεπτομέρεια σημασίας που κάνουν τη διαφορά. Με αυτά, με τα πολλά και τα λίγα,
φτάνουμε σε αυτά τα τραγικά περιστατικά, να παίρνουν 3-15 χρόνια παιδιά το αυτοκίνητο της οικογένειας, να βγαίνουν στον δρόμο και σε μια στροφή το αυτοκίνητο να διαλύεται. Και τα παιδιά να σκοτώνονται επί τόπου. Πιστεύω ότι αν χρησιμοποιούσαν τις ζώνες ασφαλείας, κάποιο θα σωζόταν. Έστω και βαριά τραυματισμένο, αλλά δεν θα είχαμε 3 θύματα. Εμείς οι γονείς λοιπόν ό,τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Εμείς πρέπει να είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά μας. Στέργιο, βλέπεις στον ορίζοντα να γίνεται αυτό που λέμε χρόνια και φωνάζετε εσείς εδώ και τόσα χρόνια και εμείς σαν πιο νέα γενιά φωνάζουμε στον και εμείς... Στον ορίζοντα δεν βλέπω τίποτα και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Αυτό. Το μόνο που βλέπω είναι εμείς οι γονείς να οργανωθούμε πιο σωστά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μάθουμε στα παιδιά μας αυτά που πρέπει. Αν μάθουμε στα παιδιά μας αυτά που πρέπει, τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλουμε πραγματικά καλύτερους οδηγούς. Αν όμως είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά μας μέσα στο αυτοκίνητο, τότε εκολάπτουμε την επόμενη γενιά των επικίνδυνων οδηγών. Το ίδιο πράγμα κάνουμε στα παιδιά μας όταν τα δίνουμε και ένα ποδήλατο και πάμε βόλτα στην παραλία. Και εκεί δεν έχουμε φροντίσει να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Και εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γενικώς κάνουμε οι περισσότεροι γονείς τα ίδια λάθη, νομίζοντας ότι αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Συνεπείς με ό,τι προβλέπει ο κώδικας όταν είμαστε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά μας. Τουλάχιστον με τα παιδιά μας. Τουλάχιστον λέω. Γιατί το παιδί ρουφάει στο σφουγγάρι. Αυτά που βλέπει, αυτά θα κάνει αύριο μεθαύριο μέσα στο αυτοκίνητο όταν θα είναι αυτό ο οδηγός. Πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας κάποια πράγματα. Το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο. Το αυτοκίνητο, η ασφάλεια του αυτοκίνητου εξαρτάται από κάποιους πολύ σημαντικούς παράγοντες. Το να φροντίσουμε να βάλουμε λάδι στον κινητήρα δεν σημαίνει τίποτα. Και αν δεν βάλουμε λάδι, θα κολλήσει ο κινητήρας, θα μας κοστίσει μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ η αντικατάσταση του κινητήρα ή η επισκευή του, αλλά δεν θα σκοτωθούμε. Κινδυνεύουμε όμως να προκαλέσουμε τροχαίο ατύχημα εάν δεν φροντίζουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου, την ανάρτηση, το τιμόνι. Έτσι, το σύστημα διευθύνσεως, αυτά είναι σημαντικά. Γιατί αν προκύψει βλάβη σε αυτά, σίγουρα θα εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα. Τα φρένα. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Και όμως δεν φροντίζουμε για αυτά. Τώρα βέβαια με την οικονομική κρίση που αποφασιζόμενοι διάφορες αιτίες δεν μας φτάνουν τα χρήματα, το ένα και το άλλο. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα, αλλά χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, βάζοντας μέσα στο αυτοκίνητο ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τη φίλη μας, την παρέα μας. Εάν το αυτοκίνητο δεν το έχουμε αξιόμαχο για το δρόμο, κινδυνεύουμε. Θέλει λοιπόν μια συνέπεια και από εμάς τους ίδιους, που έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να το συντηρούμε και να το κρατάμε ασφαλές αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι δεν πρέπει να είμαστε κακό παράδειγμα στα παιδιά μας. Τι να πω, μακάρι να μην έχουμε άλλα περιστατικά τέτοια, Στέργιο. Βέβαια αυτό πολύ φοβάμαι ότι συχνά πυκνά, επειδή δεν υπάρχει όλο αυτό που είπαμε. Δυστυχώς θα έχουμε τέτοια περιστατικά όσο δεν αλλάζει τίποτα. Όλοι ευαισθητοποιούμαστε όταν προκύψει το κακό. Αυτό το τραγικό γεγονός. Και μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά τελείωσε. Το ξεχάσαμε. Σε 6 μήνες έχει ξεχαστεί. Στο επόμενο. Αν δούμε όμως τα στατιστικά της τροχέας το τέλος του χρόνου που θα βγουν πάλι, θα δούμε πως οι νέοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είτε από δίκυκλα, είτε από αυτοκίνητα. Και στη μοτοσυκλέτα το ίδιο πράγμα. Πόσοι νέοι που χρησιμοποιούν σήμερα παπάκια μέσα στην πόλη χρησιμοποιούν κράνος. Ελάχιστοι. Χρειάζεται λοιπόν κυκλοφοριακή κουλτούρα. Δεν έχουμε κυκλοφοριακή κουλτούρα σαν χώρα. Δεν έχουμε. Προσπαθούμε να κινηθούμε πονηρά, προσπαθούμε να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο και όταν γίνει κάποιο λάθος οι άλλοι φταίνε, εμείς δεν φταίνε. Μα όλοι συμμετέχουμε στην κυκλοφοριακή κοινωνία.
Εμείς που σαν πεζοί διαμαρτυρόμαστε γιατί κάποιος ασυνήθιστος οδηγός πάρκαρε επάνω σε μια διάβαση πεζών το αυτοκίνητο, αυτό θα κάνουμε όταν θα είμαστε οδηγοί. Και θα πούμε, έλα ρε φίλε, 5 λεπτά. Έτσι είναι. Στέργιο Μανώλη, θα μας δώσει μια υπόσχεση, θα έρθει στο στούντιο μία από τις επόμενες εκπομπές. Να κάνουμε... Σας υπόσχομαι, μια... θα έρθω, αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε για τροχαία ατυχήματα. Στεναχωριέμαι πραγματικά πολύ κάθε φορά που ασχολούμαστε με τροχαία ατυχήματα και βέβαια με μια αιτία τραγική, όπως ήταν αυτή των τριών παιδιών που χάθηκαν πραγματικά άδικα, άδικα. Ωραία, θα έρθουμε... Θέλω να πιστεύω ότι αν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, κάποια θα σωζόταν. Θα σε έχουμε λοιπόν μετά το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Να συζητήσουμε κάπως έτσι. Έτσι πιο ευχάριστα, ναι, θέματα. Ναι, τώρα ανοίγει, πας να ανοίξεις ένα άλλο θέμα μεγάλο πάλι. Τι να κάνω. Ναι. Ήταν επειδή ξέρω και ότι έχεις και τον περιορισμένο χρόνο, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να έρθει στο στούντιο, αλλά λέω δύο ώρες εκπομπή δεν θα μπορέσω να τον κρατήσω εδώ, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σου. Αλλά θέλω να, πραγματικά να κάνουμε κουβεντούλα για το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς, έτσι, μετά τις 12 Δεκεμβρίου, που θα τελειώσουν, που θα ψηφίσετε. Έτσι θα μου το υποσχεθείς αυτό. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Στέργιο Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για τις πληροφορίες σου. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας, να είστε καλά και μεγάλη προσοχή στον δρόμο. Όλοι μας, όλοι συμμετέχουμε στην κυκλοφοριακή κοινωνία και όλοι λιγότερο ή περισσότερο φταίμε όταν προκύπτει κάτι. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη συνέπεια, συνέπεια θέλει, μεγάλη συνέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέργιο. Καλή συνέχεια, γεια και χαρά σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στέργιος ο Μανώλης. Η αλήθεια είναι ότι στενάχωρα πράγματα, αλλά πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να φυπνιστεί λίγο ο κόσμος, πρέπει να φυπνιστούμε όλοι. Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για οδική ασφάλεια και για όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που γίνονται. Πάμε να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Safety Car και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, κουμπί Safety Car. Μάνος Αρχονστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης μαζί μου σήμερα πίσω από την κονσόλα του Λίμπερο 107,4. Με Τάσο Κοτσάνη και Γιάννη Αντωνόπουλο. Εντάξει, τώρα να. Πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου. Είχαν και κάτι test drive εκεί. Ευκαιρία βρήκαν τα παλικάρια μας. Κάπου την κοπανίσανε. Δεν πειράζει, είναι για καλό, έτσι. Κάνουνε test drive για να μπορούν να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για τα αυτοκίνητα που έχουμε, για να σας μεταφέρουμε έτσι τα πάντα. Λοιπόν, πάμε όμως Αθήνα, πάμε XFM Exxon Wheels. Κώστας Νικολακόπουλος, καλημέρα κύριε συνάδελφε. Καλημέρα παιδιά, όλα καλά? Όλα είναι καλά, μια χαρά. Μπράβο, τι καιρό έχετε πάνω? Έτσι λίγο κρύο, εντάξει, δεν έχει βροχή σήμερα, εντάξει. Εδώ έβγαλε ήλιο, έβγαλε ήλιο. Έβγαλε ήλιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλετε να πούμε τώρα για το ράλι Ακρόπολης? Κοίταξε, σιγουροί. Περίμενε, είχαμε ένα ράλι σαν Ελλάδα, εκτός όμως έχουμε και Φόρμουλα 1, έτσι, και δεν το ξέρουμε. Δεν είχαμε μόνο το ράλι Ακρόπολης παλιά, είχαμε και το ράλι Χαλκιδικής, αν θυμόσαστε. Το ράλι Χαλκιδικής ήταν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το ράλι Ακρόπολης ήταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χάθηκε το ράλι Χαλκιδικής. Με τις καλύτερες διαδρομές, έτσι. Καλά, δεν το συζητάμε. Απίστευτες διαδρομές. 4-5 φορές είχα παρακολουθήσει. Εκεί από Αθήνα, αν είχα ανέβει, είχα παρακολουθήσει. Εκεί πήγαμε με τη Φάμπια, την καινούρια, να ξέρεις. Ναι, μας το είπανε, μας το είπε ο Μαρτίνος που θα σας πηγαίνανε, μας το είχαν πει. Έτσι. Όταν έγινε εδώ η παρουσίαση. Λοιπόν, και μας έμεινε, ένα Ακρόπολης και τι έγινε το Ακρόπολης? Πάει, χάθηκε. Όταν λέμε χάθηκε, βγήκε η ΟΜΑΕ και είπε ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι για ένα χρόνο, ίσως πιθανά και δύο, λένε κάποιοι άλλοι, δεν θα γίνει ο αγώνας για να αναδιοργανωθεί. Αλλά η πραγματικότητα είναι πια. Δυστυχώς χρωστάμε χρήματα στη ΦΙΑ, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η οποία κανονίζει για τους αγώνες. Χρωστάμε χρήματα τουλάχιστον δύο χρόνων, των τελευταίων. Οπότε το να αναδιοργανωθεί κάτι σημαίνει θα πρέπει να βρεις τα χρήματα, να τα πληρώσεις για να μπορέσεις να ξανά πληρώσεις το επόμενο παράβολο για να μπεις μέσα στην ιστορία. Στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι 19, δεν θα υπάρχει Ακρόπολης, πιθανά δεν θα υπάρχει και 20 και ο Θεός βοηθός αν θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα που λέμε για να ξαναμπεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ, παιδιά. Τώρα,
αυτά που έχουν γίνει κατά καιρούς. Το 2013 χάσαμε το Ακρόπολης από WRC, έφυγε το παγκόσμιο θεσμό και πήγε στον ευρωπαϊκό. Το 2016, χάσαμε και το ιστορικό Ακρόπολης που κάναμε, που γινόρχονταν 100 αυτοκίνητα εδώ από όλη την Ευρώπη και κάνανε τον αγώνα με ιστορικά οχήματα, παλιά δηλαδή. Ναι. 30 ετίας. Και φέτος οριστικά τελείωσε και το Ακρόπολης από το καλεντάρι. Δεν έχω να πω πολλά. Κρίμα. Και να δεις τι γράφεται στα διάφορα social media για την ιστορία που έκανε η ΟΜΑΕ με το Ράλι Ακρόπολης. Δυστυχώς, όλοι εμείς που πηγαίναμε σε διάφορες ειδικές και βλέπαμε και ευχαριστιόμασταν, του χρόνου δεν θα το κάνουμε. Φοβάμαι ότι θα μην το κάνουμε και πολλά χρόνια. Φοβάμαι. Θεός βοηθός. Τίποτα άλλο δεν σας λέω για το Ακρόπολης. Κατάλαβα. Μια χαρά. Δεν θα έχουμε αγώνα καθόλου. Μια χαρά. Από το 2014 ειδικότερα και μετά υπάρχει μια γνησίως φθήνουσα συνάρτηση στο Ράλι Ακρόπολης. Και όπως και σε όλους τους ελληνικούς αγώνες δυστυχώς. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το ότι πέρυσι με το ζόρι έγινε ο αγώνας. Μπορεί δηλαδή να ψήσει. Φέτος χρονικά, σαν χρόνος. Αλλά πέρυσι που πήραμε το OK, το πήραμε με το ζόρι επειδή μπήκε η ΕΚΟ τελευταία στιγμή και έδωσε τα χρήματα. Και όχι όλα, ένα κομμάτι. Δηλαδή έτσι ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος έτσι να χορηγήσει ένα τέτοιο αγώνα, έτσι. Ναι. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που λένε, κοίταξε, το τραγικό είναι ότι μπήκε και η περιφέρεια Λαμίας, μπήκαν δήμοι από τη Λαμία, μπήκε η ΕΚΟ, μπήκε η ΣΥΤΖΕΤ, μπήκαν και άλλοι μικροί, πολύ πιο μικροί, για να μπορέσουν να καταφέρουν να βγάλουν 600.000 ευρώ που ήταν το κόστος. Το κόστος πήγε αρκετά παραπάνω. Δεν έχει δοθεί ποτέ σε καμία από αυτές τις εταιρείες το αποτέλεσμα του πόσο πήγε. Δεν ξέρει κανένας από έξω από την ΟΜΑΕ πόσο στήριξε τελικά αυτό το Ράλι Ακρόπολης. Όταν είσαι συνέχεια σε μια διαδικασία που δεν έχεις αποτέλεσμα, τι έγιναν όλα αυτά τα χρήματα. Ο άλλος πώς θα σε εμπιστευτεί, ρε Μανώλη. Ναι. Πες μου, εσύ θα εμπιστευόσουν κάποιον να του δεις 30.000 σου λέω τα δικά σου χρήματα. Και δεν σου έλεγε ποτέ πίσω θα κάνω αυτή τη δουλειά και δεν σου έλεγε ποτέ πίσω έκανε αυτό, έκανε και έκανε το άλλο. Στήριξε 28, πάρε και 2.000 που μείναν. Παράδειγμα λέω τώρα. Ναι. Ή δώσε άλλα 2.000 γιατί δεν φτάσανε. Θα εμπιστευόσουν να δεν φτάσανε. Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Και το ρεζουμέ όλης αυτής της ιστορίας που γίνει να γελάς. Έχει σχεδόν 3 εβδομάδες που είχε ανακοινωθεί γιατί το χάσαμε το Ακρόπολης. Και πριν από 4-5 μέρες, πριν μια εβδομάδα, με συγχωρείτε, την προηγούμενη Κυριακή, έκανε γενική συνέλευση ο ΜΑΕ, όπου έβγαλε τον καινούριο προϋπολογισμό. Ναι. Και αν δείτε τον προϋπολογισμό που ψηφίσαν όλοι αυτοί σε εισαγωγικά και εμείς, που να μην πω τη λέξη τώρα σε εισαγωγικά και εμείς, που το ψηφίσανε, έχει αμέσα τα υποτιθέμενα έσοδα του Ράλι Ακρόπολης. Μα είναι δυνατόν να ψηφίζεις μετά από 3 εβδομάδες προϋπολογισμό που έχει τα έσοδα του Ράλι Ακρόπολης και αγώνες να έχει χαθεί. Πόσο δηλαδή, μα πόσο. Τι να πω ρε παιδιά, κοντεύω να βγω από τα ρούχα μου και άμα με δούνε θα φρίξουν. Τι να πω, Κώστα, τι να πω. Τίποτα. Πάμε. Είχαμε και χάσαμε. Πάμε λίγο πιο ευχάριστα πραγματάκια. Έτσι, έχεις 3 λεπτάκια, έχεις να μου πεις την άποψή σου έτσι, για την νέα Σκόντα Φάμπια και έτσι, ειδικά το Μόντε Κάρλο το Φάμπια που σε είδα εκεί πέρα με τις φωτογραφίες τις ωραίες. Μόντε Κάρλο, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που στην αρχή λες εντάξει ένα Σκόντα Φάμπια είναι, όμως είναι ένα Σκόντα Φάμπια το οποίο έχει ένα καλό κινητήρα χιλιάρι τρικύλινδρο με 75, 95 και 110. Εμείς οδηγήσαμε τα 95 άλογα. Ήμουνα μαζί πάλι με την Ισμήν τη Φαμπιά του. Λοιπόν, και το πήγαμε το αυτοκίνητο, μια μισή ώρα το είχαμε εμείς εδώ, το οδηγήσαμε. Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός κινητήρας για τα δεδομένα βέβαια της κατηγορίας, έτσι. Ναι. Το όχημα για 4 άτομα είναι μια χαρά. Το κράτημά του καλό. Μικρή κατηγορία, χιλιάρι, ξεκινάει από 1800 μέχρι 17 πόσο φτάνει. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ένα από τα αυτοκίνητα το οποίο θα αρέσει σε κόσμο. Παρότι ουσιαστικά το επίσημο λανσάρισμα το έγινε τώρα ουσιαστικά, γιατί αν εξαιρέσουμε ότι όταν πρώτο ήρθε, υπήρχε πρόβλημα με τις αντιπροσωπείες τότε. Ποιος θα ήταν, η Σκόντα, είχε προβλήματα η Σκόντα με εξαγοράς κτλ. Και ουσιαστικά είχε γίνει κάτι απλό. Τώρα όμως έγινε κάτι πολύ οργανωμένο. Έγινε και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και σε εσάς πάνω. Το οποίο ήταν πάρα πολύ οργανωμένο από την εταιρεία και εκείνο που άφησε πολύ καλή εντύπωση ήταν το αυτοκίνητο, ήταν καλό. Και εγώ όπως έχω πει μάνα μου και θα τα πούμε και τέλος του μήνα, θα κάνουμε αυτό που κάνουμε και πέρσι,
Όπως έχω πει, για μένα υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες στα αυτοκίνητα. Υπάρχει το μέτριο, υπάρχει το καλό, υπάρχει το πολύ καλό και το εξαιρετικό. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες υπάρχουν. Σε κάθε όμως κατηγορία. Ναι. Επιμέρους. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό αυτοκίνητο, το οποίο θα είναι και για την πόλη, αλλά και για να πας ταξιδάκια. Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ που το. Γιατί το οδηγήσαμε κι εμείς την επόμενη εβδομάδα μετά από εσάς, έτσι, και στην Αθήνα ήρθε και εδώ. Και κάναμε και αυτή την ωραία την ειδική διαδρομή. Φοβερή ποιότητα κύλησης. Ναι. Δηλαδή, γιατί αν πρόσεξε. Δεν καταλάβαινες. Φοβερή η ανάρτησή του, η απόσυνση όλες τις ανομαλίες. Ναι, ναι, ναι. Έστριβε ναι, μια ναι. χαρά και εμείς πέσαμε και σε δύσκολο δρόμο, αλλά με βροχή με χαλάζει. Με βροχή με χαλάζει, τα είδατε. Πραγματικά φρέναρε πολύ καλά. Έστριβε πολύ καλά. Δηλαδή, στο διατάφτα είναι ότι ναι, μεν πολύ καλό αυτοκίνητο έκαναν στη Σκόντα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο να τον βάλουν στο τιμόνι, να το οδηγήσει μισή ώρα για να καταλάβει. Γιατί δεν θα καταλάβει αλλιώς. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλιώς μπορεί να περνάει έξω από την αντιπροσωπεία και να πει, ας πούμε, δεν θέλω να πάρω Φάμπια, θα πάω να δω κάτι άλλο. Πάω να δω κάτι άλλο. Πάω να δω ένα Πόλο, ξέρω εγώ, να πάω να δω κάτι άλλο αντίστοιχο. Ναι, με 2-3 χιλιάρικα παραπάνω, έτσι. Παραπάνω. Ναι. Εντάξει, η ποιότητα των πλαστικών. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη που υπάρχει, αλλά δεν μπορείς ένα αυτοκίνητο που κάνει 10.800-11.000 να βάλεις το καλύτερο πλαστικό που υπάρχει στην κατηγορία. Όμως, είναι αλήθεια ότι τα λάστιχά του είναι φαρδιά, είναι μεγάλα, αν το πει κάποιος, για τον όγκο του αυτοκίνητου, και αυτό δίνει την αίσθηση στον αυτόν που το οδηγεί ότι έχει εξαιρετικό κράτημα. Και όταν το οδηγείς θα δεις ότι έχει πραγματικά πολύ καλό κράτημα. Ναι, έχει πολύ καλό κράτημα. Είναι πολύ καλό το αυτοκίνητο, πραγματικά. Έτσι, το οδήγησε μόνος ή και τα παιδιά? Το οδήγησα με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Χάρη του Θεοφράστου. Α, δεν μου λες, το σκέφτηκε αν θα το πάρει? Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι μια πραγματική απόλαυση να οδηγείς με τον Χάρη του Θεοφράστου. Να είσαι με τον Χάρη. Ναι, είτε οδηγάς, είτε είσαι συνοδηγός, είτε σαν οδηγός. Είναι μια πραγματική απόλαυση. Θα το πω λίγο καλύτερα. Όπως και να είσαι με το Χάρη, ή πρέπει να είναι απόλαυση. Με την έννοια του, είτε είσαι κουβεντιάζει στο χαλαρό, είτε στο σκληρό, είτε στο κάνεις βόλτα παρέα, πρέπει με το Χάρη να είναι πάντα ένα μικρό σεμινάριο, θα πρέπει να είναι με το Χάρη πάντα. Ναι, περνάς πολύ όμορφα πραγματικά. Είναι απίστευτος ο Χάρης ο Θεοφράστος, τι να πούμε, εντάξει. Και είχε εκεί πέρα όλα τα, ξέρετε, είχε... Έβλεπε λίγο εκεί πέρα τα πλαστικά, έβλεπε αυτό. Εντάξει, λέει καλό. Είναι μια κατηγορία μόνος. Εντάξει, τι να πούμε. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τι έχεις εσύ σήμερα εκπομπή? Εμείς σήμερα την πρώτη ώρα θα βγάλουμε τους 4 πρωταθλητές του ΚΑΡΤ Ελλάδος εδώ στην εκπομπή. 3 αγόρια, 1 κορίτσι. Μετά θα μιλήσουμε πάλι για την ομάδα της φίλου μας. Θα μιλήσουμε με τον Τάκη Τρακουσέλη για το ΚΑΡ. Θα μιλήσω με τον Άρη τον ζωγράφο, τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, διότι έχει γίνει της Μουρλής 4 μήνες η ιστορία που είναι τα διπλώματα. Είναι 50.000 άτομα τα οποία δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για δίπλωμα και γίνεται πανικός. 50.000 άτομα, έτσι. Ωραία. Ναι, 50.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Μια χαρά, τέλεια. Κάνουν απεργία. Και μετά αυτό που θα γίνει και με τους άνω των 70. Ναι, άλλοι θα μπουν και αυτοί μετά και θα έχουμε γίνει. Ναι, και αυτοί θα δίνουν κανονικά εξετάσεις. Από μία πλευρά, σωστό είναι από μία πλευρά. Αλλά γιατί να δίνουν στα 74 και να μην δίνουν στα 65? Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, έχουμε πολλά να μπράβο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι σε 7 λεπτά θα βγεις και εσύ στον αέρα. Action Wheels. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα Νικολακόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πήγαμε να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορέσαμε να το κάνουμε, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Εδώ ο φίλος ο Σταύρος λέει, εντάξει, λέει, μας μαυρίσατε λίγο το πρωινό, λέει, αλλά αυτά που έλεγε ο Στέργιος ο Μανώλης είναι, λέει, πάρα πολύ χρήσιμα και πρέπει να λέγονται. Ο φίλος ο Αστέριος λέει σχεδόν το ίδιο, λέει, καλημέρα, καλό μήνα. Καλά τα είπε, λέει, ο Στέργιος, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Λάζαρο από Καλαμαριά. Για να δώσουμε λίγο μερικές καλημέρες, γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει, έτσι να τα λέμε. Καλημέρα στην Αναστασία από Βόλο, καλημέρα στον Παντελή εκεί στο West. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, στον Βασίλη τον Αγουραστό, στην Σόνια, στον Γιάννη από Σάρτη, στην Νατάσα, στην Φωτεινή από Τούμπα, στον Τάσο τον Μάρκου,
στον Τέο από Καλαμαριά, στην Κάθη από Αυστραλία, στον Σοκράτη, τον Παπαδόπουλο, τον φίλο μου, στον Θανάση, στον Ντίνο, στον Δημήτρη από Τούμπα, στον Γιάννη, στη Στέλλα από Κιλκή, στον Αλέξανδρο από Παρίσι, στον Άκη, στον Χαράλαμπο, στον Ηλία, στον Γιώργο, στην Κατερίνα, στον Τζόρτζ από Καστοριά και στον Κώστα. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ για τα πρώτα μηνύματα. Και εντάξει, θα μπούμε σιγά σιγά σε πιο ευχάριστα θέματα, αλλά έτσι, η αλήθεια είναι αυτή για τα τροχαία και δεν είχα τον χρόνο για να πω δύο πράγματα σαν επίλογο, λόγω ότι μπήκαμε κατευθείαν σε διάλειμμα. Αυτό που είχαμε πει με τον Στέργιο τον Μανώλη πριν, όταν κανονίζαμε όλη αυτή την συνέντευξη, είναι ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα πραγματικά, και ειδικά με αυτό που έγινε με τους 3-15χρονους, είναι πολύ λυπηρό. Εντάξει, αν αναρωτηθούμε λίγο και το πολύ τα κάναμε αυτά, είναι έτσι η τρέλα της εποχής, τι να πω, παίρναμε τα κλειδιά, πηγαίναμε, κάναμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνεις το κλειδί για να πας να πάρεις το αυτοκίνητο, να κλέψεις ουσιαστικά, έτσι και σε εισαγωγικά, το αυτοκίνητο από τον πατέρα σου, συνήθως το παίρνεις και δεν κάνεις και όμορφα πράγματα. Ίσως το να το πάρεις, που φυσικά είναι σφάλμα από την αρχή και είναι το φάουλ, έτσι, δηλαδή το συζητάμε, δεν πρέπει να το πάρεις ποτέ κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχεις δίπλωμα. Αλλά όταν συνήθως κάποιο παιδί έτσι έπαιρνε το αυτοκίνητο, δεν έκανε, να πεις ότι τουλάχιστον έκανε, φορούσε τη ζώνη και πήγαινε μια διαδρομή, ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα, τρία, πέντε. Αυτό έβγαινε για κακό σκοπό. Έβγαινε για να τρέξει, έβγαινε για να το πατήσει τελικές, για να κάνει κόντρες, για να κάνει τέτοια πράγματα. Και αυτό ήταν που ανέβαζε τις πιθανότητες για κάποιο ατύχημα. Δυστυχώς έτσι πάει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μπορεί να είσαι πολύ καλός οδηγός, να τρέχεις στους δρόμους, αλλά όσο παραπάνω τρέχεις, τόσο περισσότερο αυξάνεις τις πιθανότητες να έχεις ατύχημα. Έτσι, είναι θέμα στατιστικών. Μπαίνοντας από το διάλειμμα, θα πούμε 2-3 πραγματάκια για την νέα Skoda Fabia που οδηγήσαμε. Έτσι, να σου πω την, και την άποψή μου για το νέο αυτό μοντέλο της Skoda, το ανανεωμένο Skoda Fabia. Και φυσικά μετά θα ασχοληθούμε λίγο έτσι με μια έρευνα που έγινε για ποια αυτοκίνητα αγοράζει ο Έλληνας τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι, τι είναι εδώ πέρα νούμερο 1 στην Ελλάδα, ποια είναι τα 30 μοντέλα των τελευταίων 30 ετών. Έτσι, για να θυμάστε λίγο και οι παλιότεροι. Και φυσικά τους φιναλίστ για ελληνικό αυτοκίνητο, φιναλίστ για αυτοκίνητο της χρονιάς, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς. Όλα αυτά έτσι αμέσως μετά το διάλειμμα της εκπομπής. Και να πούμε ότι ήθελα να δώσω ένα... Και γιατί να μην το δώσω, θα το δώσω. Έχουμε μία ώρα και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, θα δώσουμε και ένα διήμερο με πρωινό στο Λουτράκι Αριδέας. Με πρωινό και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό. Πρωινό και ένα γεύμα λοιπόν. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. 11 παρα 5 θα κάνουν την κλήρωση για ένα διήμερο με ημιδιατροφή ουσιαστικά στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Τόσο απλά, έτσι αυτή είναι εκπομπή. Απλόχερα. Πάμε για διάλειμμα. Χρήστο, και όσοι το έχεις βλέπω, έτσι. Είναι εποχή αυτή, ωραία. Α, μπορούσα να ξαναγεννηθώ, ρε φίλε, πραγματικά ήθελα να μπω εκεί. Και αυτά τα ρημάδια, τα muscle car, τα αμερικάνικα, δεν πειράζει που δεν έστρεβαν. Δεν πειράζει. Θα χαιρόμασταν λίγο την ευθεία, ας πούμε. Στις στροφές θα σταματούσαμε λίγο, θα φρενάραμε. Ναι, έχει στην Κούβα, έχει, φυσικά έχει. Έτσι. Και πολύ παίζει στην Αυστραλία τέτοια αυτοκίνητα. Τα παίρνουν ο καθένας επειδή έχουν τα γκαράζ εκεί, τις μονοκατοικίες, και είναι απλά. Ο καθένας τον γκαράζ του έχει και από ένα τέτοιο και σιγά σιγά τα φτιάχνουν. Τα αμερικάνικα, τα muscle cars.
Εντάξει. Μαγεία είναι. Είναι φοβερά αυτοκίνητα, γι' αυτό αντέξαν και τόσα χρόνια, έτσι, γιατί είναι πραγματικά αυτοκίνητα. Βέβαια, είπαμε, δεν έστριβαν. Τώρα άρχισαν σιγά-σιγά. Είναι το 2019. Έτσι, μετά από το 2015, μάλλον άρχισαν σιγά-σιγά να στρίβουν. Δεν πειράζει. Και ευθείες καλές είναι. Πού και πού, έτσι. Ειδικά στην Αμερική, με έχεις μεγάλες ευθείες. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα Safety Car σας δίνει ένα διήμερο με πρωινό και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδαίας. Τόσο απλά, έτσι, διανυκτέρευση και μη διατροφή εκεί στον φίλο μας τον Τάκη τον Λιούγα. Ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδαίας. Να πάτε να κάνετε τα λουτρά σας. Για να το κερδίσετε, γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. 11 παρα 5 θα κάνω την κλήρωση. Και ένας τυχερός, μια τυχερή, θα πάρει τον καλό την καλή του. Και θα πάει να περάσει πανέμορφα ένα διημεράκι. Εσείς βάζετε μόνο τα καύσιμα. Τόσο εύκολα. Και αυτό όλο γίνεται φυσικά γιατί ακούσαμε πολλά παράπονα, βέβαια. Παράπονα τα οποία ήταν ότι λίγο. Εντάξει, μας έπιασε η ψυχή μας. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται. Να πιάνεται η ψυχή. Έτσι, μπας και αφυπνιστούν. Αυτό που είπαμε και με το Στέργιο. 4, 5, 10, 20. Να το σκεφτούν λίγο αυτά τα πράγματα που είπαμε, που είπε κυρίως ο Στέργιος φυσικά, που είναι μεγάλος δάσκαλος σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, λίγο να ευαισθητοποιηθούμε. Κάποιοι, ρε παιδί μου, να το πάρουν μέσα τους, βαθιά, έτσι, και να το μεταδώσουν στα παιδιά τους. Γι' αυτό έγινε. Τώρα όμως, επειδή η εκπομπή είναι έτσι, αλλάζει. Ήφος και πάμε έτσι σε πιο ευχάριστα πραγματάκια σιγά σιγά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λουτράκι λέει, καλημέρα στην καλύτερη και ίσως και μοναδική ραδιοφωνική. Εκεί κόβεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τα καλά σου λόγια. Εκπομπή στην Ελλάδα για το αυτοκίνητο. Άμα στην Ελλάδα, μια χαρά το πάμε. Φύγαμε για ιδέα. Καλό μήνα, καλές γιορτές. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα διήμερο με διατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδαίας. Η καταλληλότερη εποχή. Λοιπόν, Τετάρτη μας πέρασε η εκπομπή Safety Car. Παρευρέθη στην παρουσίαση της νέας Skoda Fabia, της ανανεωμένης Skoda Fabia. Και να σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε 19 χρόνια πλέον Skoda Fabia. Έτσι, και αν τα πρώτα δύο μοντέλα πουλήσανε πάρα πολύ στην Ευρώπη, αλλά δεν πουλήσανε πάρα πολύ στην Ελλάδα, έτσι το τρίτο μοντέλο πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε την ανανέωση λοιπόν. Πιο πολύ η ανανέωση είναι στο μπροστά μέρος και ειδικά στο μοντέλο το Monte Carlo που έχει όλες αυτές τις διχρωμίες και με ζάντες μέχρι και 18 ίντσες. Τα φαρδιά λάστιχα αυτά που λέγαμε και με τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Νέοι προφυλακτήρες. Νέο infotainment μέσα με 4 επίπεδα, με θύρες και για τους πίσω επιβάτες, θύρες USB. Πολύ έτσι, τεχνολογία για όλους αυτούς, για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να έχει το αυτοκίνητο τέτοια καλούδια. 12 νέες θέσεις για μικροαντικείμενα και 5 συστήματα για την προστασία, 5 συστήματα ασφαλείας, συν άλλα 3 νέα, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα σε άλλη εκπομπή, θα τα αναλύσουμε όλα. 8 συστήματα ασφαλείας έχει μέσα η νέα Skoda Fabia και το Fabia, το Monte Carlo, το οποίο πραγματικά μας έκανε έτσι εντύπωση το πόσο όμορφο ήταν. Με 3 κινητήρες, χωρίς diesel κινητήρα, με 1000, με 75, 95 και 110 ύπους. Να σας πούμε ότι αυτός με τους 110 ύπους έχει και πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλά νούμερα στα 200 νημόμετρα ροπής, 0-100 στα 9,6, 195 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Πραγματικά έτσι το κάνει πολύ γρήγορο το νέο Fabia. Από εκεί πέρα εμείς οδηγήσαμε το 1000 τον TSI με τους 95 ύπους, το γνωστό του Group, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, αρκετά ελαστικός.
Αρκετά οικονομικός, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έβγαλαν diesel κινητήρα, γιατί στην Skoda λένε ότι με αυτές τις καταναλώσεις που υπάρχουν δεν χρειάζεται να πάμε για το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή όταν βγάζει, ας πούμε, 5 λίτρα 4,8, εντάξει, εμείς κάναμε και μια διαδρομή και στον ταξιάρχη Χαλκιδικής στροφές και πιάσαμε και τα 6 λίτρα, αλλά το φαντάζεστε ότι θέλαμε να το πιέσουμε, θέλαμε να στρίψουμε, θέλαμε να φρενάρουμε, και με δύσκολες καιρικές συνθήκες, βροχή, χαλάζι είχαμε. Οπότε είπαν εκεί στη Skoda ότι δεν χρειάζεται να βάλουν diesel κινητήρες. Φτάνουν αυτοί οι τρεις της βενζίνης. Να πούμε ότι αυτό που, αν μάλλον μου λέγανε να πω, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση από τον νέο Skoda Fabia, αυτό θα ήταν η ποιότητα κύλησης. Πραγματικά δεν καταλάβαινες ανομαλίες, και ειδικά σε εκείνους τους δύσκολους δρόμους. Έστριβε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε, ότι θα πρέπει να μπεις να το οδηγήσεις και να το οδηγήσεις έτσι και σε στροφές και σε έτσι λίγο ανώμαλους δρόμους, για να καταλάβεις αυτή την ποιότητα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν εκεί. Δηλαδή, η πρόταση αυτή που δώσαμε εμείς σαν δημοσιογράφοι στη Skoda ήταν ότι αφήστε τον κόσμο να κάνει μεγάλο test drive για να το καταλάβει το αυτοκίνητο. Αν μπει μέσα, αφήστε να κάνει μεγάλο test drive για να το καταλάβει πόσο ποιοτική κύληση έχει. Αυτό μας έκανε εντύπωση. Ένα καλό κυβότιο σφιχτό, καλούς χώρους για 4 άτομα. Υπάρχει και το Skoda, το Fabia, το Kombi, με 530 λίτρα πίσω, προπαγκάζ, για πιο μεγάλες οικογένειες. Αν και είναι αυτοκίνητο που δύσκολα πωλείται. Αυτή η κατηγορία γενικότερα στην Ελλάδα των station wagon ή των αυτών των πολυμορφικών οικογενειακών δεν έπιασε. Κατά τη γνώμη μου, όχι άδικα. Λοιπόν, μιας και δεν είμαι φαν και εγώ αυτών των αυτοκινήτων. Από εκεί και πέρα μας έδωσαν τιμές. Στα 10.980 ευρώ η πρώτη έκδοση με τους 75 ύπους. 12.980 ευρώ η πρώτη έκδοση με τους 95 ύπους, ο TSI τον κινητήρα. Και στην ίδια έκδοση με τους 95 ύπους η έκδοση Monte Carlo πηγαίνει στις 14.880. Ενώ χιλιάρις με τα ίδια λεφτά μπορείτε να πάρετε χιλιάρι με 110, 14.880, και 15.980 την έκδοση Monte Carlo. Και μόλις με 1000 ευρώ σου βάζει Skoda το DSG, το κυβότιο, το 7, το οποίο ο DSG συνήθως το βάζει με 2000, σε αυτό το μοντέλο θα το βάλει μόλις με 1000 ευρώ. Είναι μια καλή πρόταση. Νομίζω ότι αυτό στα 13.000 χιλιάρες με τους 95, νομίζω είναι μια καλή πρόταση, πολύ τίμια πρόταση. Ασφαλές αυτοκίνητο, ολοκληρωμένο έτσι αυτοκίνητο, ένα value for money. Νομίζω και με αυτά καλύψαμε το θέμα Skoda. Μια Skoda όπου εκεί οι υπεύθυνοι μας είπαν ότι το 2019 θα μας δώσουν 4 μοντέλα. Το 2019 καταρχήν θα έρθει το Skoda, το Scala, το νέο Scala, το οποίο κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το εσωτερικό του. Χώρια το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό του είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και θα έχουμε 2 SUV καινούργια από την Skoda, ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στο Kodiaq και στο Karoq, μάλλον ένα πιο μικρό από το Karoq, και ένα το οποίο θα έρθει και θα είναι και 7 θέσιο. Και το 2020 περιμένουμε τη νέα Octavia, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή από τις πρώτες εικόνες που είδαμε. Και φυσικά όλα τα αυτοκίνητα το 2020, όλα τα Skoda που θα κυκλοφορούν, θα υπάρχει και ηλεκτρική έκδοση. Έτσι, πολύ σημαντικό, βλέπετε ότι όλα πάνε προς τα εκεί, όλοι πάνε προς τα εκεί. Σιγά σιγά βλέπετε ούτως ή άλλως ότι καταργείται και το diesel. Ήδη βγήκε και η Honda μετά από την Toyota, τη Renault και από άλλες εταιρείες, και είπε και αυτή με τη σειρά της ότι πλέον δεν θα εφοδιάζεται άλλο
δεν θα έρχεται μάλλον diesel κινητήρας, ο 16 συνήθως αυτός με τους 120 ύπους στην Ευρώπη. Λοιπόν, Κώστα, το βλέπουμε μια χαρά το χιλιάρι με τους 120 ύπους και αντίστοιχα και το ίδιο στην αντίστοιχη εταιρεία. Μια χαρά είναι, ο κινητήρας είναι πολύ καλός, υπάρχουν και τα 5 χρόνια εγγύηση. Βέβαια από δίπλα είναι στα 7 χρόνια εγγύηση, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που γράφεις είναι πιο όμορφο αντικειμενικά. Και όταν σου δίνει για τον ίδιο κινητήρα 7 χρόνια η μία και 5 χρόνια η άλλη, πάει να πει ότι είναι τουλάχιστον ξέρουν έτσι το προϊόν που πουλάν. Από θέμα οικονομίας, να ξέρεις ότι θα είσαι περίπου με μια νορμάλ οικογενειακή οδήγηση, θα είσαι περίπου στα 6 με 6,5 λίτρα. Μάλλον θα σου το πω αλλιώς, θα είσαι από 6 μέχρι 7, εκεί θα παίζεις. Με μια έτσι νορμάλ οικογενειακή οδήγηση, αν πας πιο χαλαρά, μπορεί να το δεις και στα 6 και ίσως λίγο πιο... Και αν είσαι λίγο ανήσυχος, να ξέρεις ότι θα φτάσεις και 7,5 και 8. Έτσι. Η μέση όμως οικογενειακή οδήγηση, η μέση κατανάλωση, κάνοντας μέση οικογενειακή οδήγηση, θα είσαι εκεί από 6 ως 7, εσύ θα το κανονίσεις. Καλό κυβότιο και όλα είναι μια χαρά. Αυτό που λέμε δεν είναι με την ευχή μας δηλαδή. Να πούμε καλημέρα στην Αλεξία που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, συγχαρητήρια την εκπομπή, καλημέρα. Λοιπόν, είναι 10 και 28, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ίμι διατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι, Αριδαίας. Να πάρετε τον καλό στην καλή σας και να περάσετε όμορφα. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε, εκπομπή Safety Car, μάλλον σαν Γνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Και Χρήστος Κιώσης μαζί σε αυτές τις τεράστιες μουσικές επιλογές σήμερα. Με Τάσο Κοτσάνη και Γιάννη Αντωνόπουλο σε αποστολές με αυτοκίνητα. Έτσι, για να βγουν να μας πούν τα αποτελέσματα από τα test drive έτσι, στις επόμενες εκπομπές. Γιατί έρχονται πολλά αυτοκίνητα. Εμείς θα πάμε αλλά έχουμε άλλα 20 λεπτάκια. Σας λέω μία φορά ακόμα τον διαγωνισμό και θα είναι και η τελευταία. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδαίας. Έτσι και πρωινό και ένα γεύμα, θα πάτε εκεί στο εστιατόριο του Παραδοσιακού. Και τίποτα, εσείς θα βάλετε δηλαδή μόνο τα καύσιμα. 100 χιλιόμετρα μέχρι εκεί πήγαινε, έλα ένα 20 βενζίνη θα το βάλετε. Μειώθηκε και η βενζίνη τιμή, άντε, μην μιλάτε πάλι. Μην μιλάτε καθόλου. 1,43 την είδαμε σήμερα. Λοιπόν, για να το κερδίσετε, 11 παρα 5 κάνουμε την κλήρωση. FM κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Και αν τα τελευταία 30 χρόνια στις ΗΠΑ οι αγοραστές επιμένουν στην κατηγορία των μεγάλων pick-up έτσι, και κυρίως τα Ford F-series που είναι εδώ και 41 συναπτά έτη παίρνει τον τίτλο για το αυτοκίνητο που αγοράζει πιο πολύ ο Αμερικάνος και κάτι αντίστοιχο γίνεται με το Volkswagen Golf στην Ευρώπη που εδώ και 10 συνεχείς χρονιές κατακτά την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις. Στην Ελλάδα όμως έτσι να δούμε ποιο είναι το top 30 των πωλήσεων των μοντέλων εδώ στην χώρα μας από το 1990 δηλαδή έτσι μέχρι το 2018, σχεδόν 30 χρόνια. Κάποια βέβαια αυτοκίνητα μπορεί να άλλαξαν λίγο το όνομα και όλα αυτά, αλλά παραμένει η ιδέα ίδια, οπότε θα σας δώσουμε τους αριθμούς. Πού λοιπόν, ποια ήταν τα αγαπημένα αυτοκίνητα των Ελλήνων με τις περισσότερες πωλήσεις τα τελευταία 30 χρόνια εδώ στη χώρα μας.
Νομίζω ότι το πρώτο και πιο δημοφιλές αυτοκίνητο όλοι το είχατε σκεφτεί. Είναι το Toyota, το Corolla, το οποίο μαζί με το Auris, έτσι τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν πουλήσει σχεδόν 150.000 αυτοκίνητα. Δεύτερο, μη αποτελώντας έκπληξη για τους γνώστες, το Hyundai Accent, το οποίο είναι μαζί με το i30, έτσι μια κατηγορία, στα 122.000 αυτοκίνητα, μια Hyundai που είχε έρθει έτσι τότε με πρώτα αυτοκίνητα, το Hyundai, το Excel και το Coupé, έτσι, για αυτούς που θυμούνται και είναι 40 πλάς και θυμούνται λίγο καλύτερα. Και όταν είχε έρθει το Excel, θυμάστε ότι η τιμή του, ας πούμε, ήταν όσο έπαιρνες, ας πούμε, ένα Honda Civic ή ένα Corolla, μπορούσες να αγοράσεις δύο Hyundai Excel με πραγματικά έτσι κορεάτικη τιμή. Βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ όμορφα για την Hyundai και πλέον μπορεί και έχει φτάσει σε πολύ δυνατά επίπεδα και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική σε πάρα πολλά σημεία πλέον σε ό,τι αφορά τα μοντέλα της. Τρίτο μοντέλο που κυριαρχούσε και κυριαρχεί στην Ελλάδα και το προτιμάω ο Έλληνας αγοραστής εδώ και πολλά, έτσι, χρόνια. Μιλάμε τώρα για 30 χρόνια όλα αυτά. Τα μοντέλα είναι τα τελευταία 30 χρόνια top πωλήσεων στην Ελλάδα. Είναι το Opel Astra με 121.000 πωλήσεις. Ενώ τέταρτο είναι πάλι ένα Opel, το Opel Corsa με 119.000 πωλήσεις. Στην πέμπτη θέση βλέπουμε το Toyota Starlet που έγινε αργότερα Yaris. Πόσοι δεν θυμάστε εκείνο το υπέροχο Starletάκι που λέγαμε τότε, που ήταν από τα πρώτα, θυμάμαι, μικρά και αρκετά έτσι σπιρτόζικα γρήγορα αυτοκινητάκια και πάρα πάρα πολύ αξιόπιστα. Και κατόπιν φυσικά έγινε Yaris. Το Yaris πλέον είναι μια κατηγορία από μόνο του. Ό,τι και να λέμε, εδώ και πολλά χρόνια βγαίνει στην χώρα μας νούμερο 1. Και μετά πάμε στην έκτη θέση Fiat Punto και Grande Punto με 114.000 πωλήσεις. Ακολουθεί στην 7η θέση Volkswagen Polo 99.000. Volkswagen Golf και αυτό 99.000 είναι για πολύ λίγα, για 400 αυτοκίνητα η διαφορά. Ένατη θέση Peugeot 206, 207, 208. Και δέκατη θέση το Seat Ibiza. Το πρώτο Ford το βρίσκουμε στην 11η θέση, Ford Escort, το οποίο μετέπειτα έγινε Focus με 84.800 πωλήσεις. Στην 12η θέση Hyundai Atos, το οποίο έγινε μετέπειτα i10 με 79.000 πωλήσεις. 13ο η Nissan. Μου κάνει έτσι πραγματικά αίσθηση που δεν βλέπω Nissan πιο νωρίς από τη 13η θέση. Nissan Almera Tilda Pulsar. Ναι. Εδώ υπάρχει μια παρατήρηση ότι ίσως θα έπρεπε να σωματωθούν και τα Sunny. Ίσως έπρεπε να σωματωθούν και τα Sunny. Γιατί αν ήταν έτσι νομίζω θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. 14η θέση Nissan Micra, 15η θέση Hyundai Getz και i20, 16η θέση Citroën Saxo, Renault Clio, Ford Fiesta, Fiat Panda και την 20η κλείνει το Opel Vectra με το Insignia μαζί με 51.000 πωλήσεις. Θέση 21 Renault Megane, θέση 22 BMW σειρά 3, θέση 23 η Skoda Octavia με 46.810 πωλήσεις, Toyota Avensis στην 24η θέση, Suzuki Vitara στην 25η, Peugeot 307, 308, 26η, Daewoo και Chevrolet Matiz και Spark 27η, 28η Citroën C3, 29η Audi Alfa 4 και 30η το Seat Cordoba.
δεν είδαμε κάποιο από τα SUV που είναι της μόδας τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό βέβαια πρόκειται να αλλάξει, γιατί αν πούμε ότι στην 30η θέση είναι το Seat Córdoba με 35.750 πωλήσεις, να πούμε ότι το Nissan του Qashqai ήδη είναι στις 31.000 πωλήσεις στην χώρα μας και σχεδόν άλλες 31.000 έχει το Toyota RAV το 4 με ένα Suzuki Jimny το οποίο έχει και αυτό 29.000, οπότε καταλαβαίνετε μιας και είναι και συνέχεια νέα μοντέλα και ανανεώνονται. Σιγά σιγά θα μπουν και αυτά μέσα στο κόλπο αυτό των πωλήσεων που γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Δεκέμβριος μπήκε και σε 12 μέρες από τώρα θα έχουμε και το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Έτσι, αυτοκίνητο της χρονιάς 2019 για την Ελλάδα. Και να πούμε ότι έχουν μείνει 10 υποψήφια. Και στις 12 Δεκεμβρίου από ψηφοφορία, φανερή ψηφοφορία, έτσι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τον κάθε δημοσιογράφο να δούμε τι έχει ψηφίσει. Λοιπόν, να πούμε ότι οι 10 φιναλίστ είναι το Citroën C3 το Aircross, το Dacia το Duster, το Ford Focus, το Hyundai το Kona, το Kia Ceed, η Mercedes EA-Class, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC40 και Volkswagen T-Roc. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SUV και 3 hatchback. 7 SUV και 3 hatchback που διεκδικούν τον τίτλο του ελληνικού αυτοκίνητου της χρονιάς. Πέρυσι είχαμε το Fiesta, ένας τίτλος ο οποίος όπως καταλαβαίνετε βοηθάει πάρα πολύ στο θέμα των πωλήσεων, γιατί είναι σημαντικό να έχεις ένα τίτλο ότι είσαι το καλύτερο ελληνικό αυτοκίνητο, να έχεις ψηφιστεί ως το καλύτερο ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Αν μου ζητούσατε να κάνω μία πρόβλεψη, νομίζω ότι η τριάδα θα ήταν Focus Seed και Skoda Karoq, με αν πάμε σε SUV ίσως το Skoda το Karoq να έχει λίγο ένα προβάδισμα από την άποψη ότι είναι, να το πούμε λίγο πιο, όχι πιο ολοκληρωμένο, η σχέση τιμής με αυτό που παίρνεις, έτσι ίσως είναι κάτι το οποίο αρμόζει Γάντι στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα των μεταμνημονίων εποχής, έτσι να το πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν έχει ένας ή μία την ευγενική καλοσύνη να μου πάρει ένα τηλεφωνάκι, να μια καλή μέρα στον αέρα και να κάνουμε και τον διαγωνισμό 2310-287-888, έτσι για μια καλή μέρα και να κάνουμε τον διαγωνισμό. Εντάξει, ήταν βέβαια σύντομος γιατί τον ξεκινήσαμε στην ουσία στις 10 η ώρα, αλλά είμαστε μια χαρά, βλέπω εδώ, έχει αρκετά μηνυματάκια. 2-31-0-287-888, ακούμε τραγουδάκι και περιμένω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Σας αρέσει η εκπομπή μας? Ναι, πάρα πολύ. Έτσι με τα αυτοκινητάκια, μπράβο, έτσι. Έτσι θέλουμε, γυναίκες και αυτοκίνητο. Ναι. Να σας πω λίγο, θα με κάνετε λίγο μια εξυπηρέτηση εδώ, να μου πείτε ένα νουμεράκι από το 1 έως το 23, να δώσουμε ένα δωράκι. Το 20. Το 20 λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια. Εν τω μεταξύ από την ταχύτητα ούτε ονόματα προλάβαμε να πούμε, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον φοβάμαι και ευχαριστώ στο τέλος πάλι καλά να μας πούνε και ότι είμαστε και τέτοιο, έτσι. Ούτε ρωτήσαμε τι γίνεται, τι κάνετε, τίποτα ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι δημοσιογράφη το κινήτου, τι να πω. Η φίλη μας είπε το 20 και το 20 είναι, για να δω, φίλο έχουμε, ο φίλος ο Δημήτρης Νουβάκης, 6942-411. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, θα σε πάρει Μαριλής τηλέφωνο, έτσι μετά το τέλος της εκπομπής. Μάλλον από Δευτέρα θα σε πάρει Μαριλής, γιατί δεν βλέπω να έρχεται σήμερα.
μια χαρά, να πάρεις το δωράκι σου. Όσοι δεν τα καταφέρατε, και το άλλο Σάββατο θα έχουμε πάλι κάποια κλήρωση, κάτι θα έχουμε, κάτι θα κάνουμε. Και έρχεται και 2019 με ακόμα πιο πλούσια δώρα, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Από Μάνα Γνωστόπουλο που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, από τα παλικάρια μας που ήταν στις αποστολές, Τάσο Κοτσάνη και Γιάννη Αντωνόπουλο, από τον Χρήστο Κιώση που με κράτησε στην τροφιά με αυτές τις ωραίες μουσικές, ακολουθεί Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο να σας πει και να σας αναλύσει τα πάντα όλα. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.